Σήμερα θα σας δείξω 5 συν 1 tip για να γίνετε πιο γρήγοροι στο go-kart. Καλησπέρα, GP89 εδώ. Σήμερα λοιπόν θα σου δείξω μερικά απλά αλλά πολύ δυνατά πραγματάκια τα οποία πιστεύω θα σε κάνουν πολύ πιο γρήγορο. Τα tips αυτά είναι για αρχάριους, αλλά θα θεωρήσω ότι γνωρίζουμε όλοι τι είναι η αγωνιστική γραμμή, που είναι το πιο βασικό. Άμα δεν γνωρίζετε αυτό, τα tip που θα πω δεν έχουν και τόσο πολύ αξία. Οπότε, άμα δεν ξέρετε τι είναι η αγωνιστική γραμμή, μπείτε στο ρημάδι το Google, πατήστε και θα βρείτε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Tip νούμερο 1. Μάθε την πίστα. Αυτό το tip ισχύει πιο πολύ όταν πηγαίνεις για πρώτη φορά σε μία πίστα και δεν έχεις ξαναμπεί μέσα. Πριν πεις λοιπόν, το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να ψάξεις στο ίντερνετ. Να ψάξεις να βρεις μια φωτογραφία της πίστας, μια κάτωψη από το Google Maps, να δεις λίγο τη χάραξή της πριν της. Ή να μπεις στο YouTube να δεις κάποιον board. Όλο και κάποιος θα έχει ανεβάσει κάποιον board. Μπορεί να είναι γρήγορος, μπορεί όχι, αλλά και πάλι θα δεις το layout της πίστας. Και αφού το κάνεις αυτό, μην μπεις και πας με την ταυτότητα στο στόμα. Κάνε 1-2 γύρους χαλαρά. Δες λίγο την πίστα, δες λίγο το kart και έτσι θα μάθεις και πιο γρήγορα την πίστα. Θα δώσεις και λίγο χρόνο στο kart ώστε να ζεσταθούν και τα λάστιχα και θα δεις πόσο πιο γρήγορα θα βρεις ρυθμό. Tip νούμερο 2. Μην γλιστράς το kart. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και το πιο σοβαρό tip που μπορώ να δώσω. Έρχεσαι στην πίστα για να κάνεις kart. Δεν είναι τζιμχάνα και όταν γλιστράς με το kart και νομίζω ότι κάνεις drift, ένας θεός να το κάνει drift αυτό το πράγμα, χάνεις χρόνο, χάνεις πάρα πολύ χρόνο. Ειδικά με τα νοικιαζόμενα kart που κρεμάνε πάρα πολύ εύκολα. Και σ' ακούω να ρωτάς τι είναι το κρεμάνε. Λοιπόν, όπως βγαίνεις από τη στροφή, θα νιώσεις πολλές φορές ότι το kart χάνει δύναμη. Το ακούς κιόλας ότι πέφτουν στροφές. Αυτά τα μοτέρ λοιπόν είναι αυτόματα και είναι γενικά δύναμα. Οπότε αργούν να στροφάρουν και χάνεις πάρα πολύ χρόνο έτσι γλιστρώντας. Στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να μάθεις να οδηγάς το kart γλιστρώντας όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται. Και ένα tip μέσα σε αυτό το tip. Αν νιώθεις ότι το kart σου πετάει κόλλος στην έξοδο, πάει να πει ότι έχεις πολλά χιλιόμετρα μέσα στη στροφή. Οπότε πρέπει να μπαίνεις λίγο πιο αργά. Το ότι θα μπεις γρήγορα σε μια στροφή δεν πάει να πει ότι κερδίζεις χρόνο. Πρέπει να βγεις και γρήγορα. Το θέμα είναι να έχεις την κατάλληλη ταχύτητα. Tip νούμερο 3. Πρέπει να είσαι smooth με το τιμόνι, όσο πιο smooth γίνεται. Το kart γενικά είναι ένα πολύ ευαίσθητο όχημα και η παραμικρή κίνηση στο τιμόνι έχει αντίκτυπο. Σκοπός μας γενικά είναι να κουνάμε τα χέρια όσο λιγότερο γίνεται στο τιμόνι. Ιδανικά θα πρέπει κάθε στροφή να βγαίνει με ένα γύρισμα τιμονιού και αν χρειαστεί να κάνουμε διορθώσεις πρέπει να είναι μικρές. Και τώρα θα το δείτε και σε παράδειγμα. Στο αριστερό καρέ οδηγάμε πολλές και απότομες διορθώσεις στο τιμόνι. Στο δεξί καρέ οδηγάμε απαλές κινήσεις. Οι γύροι έγιναν με το ίδιο kart, στο ίδιο session και οι αγωνιστικές μου γραμμές είναι ακριβώς οι ίδιες. Όπως και τα φρεναρίσματά μου κτλ. Μπορείτε να δείτε εύκολα με γυμνό μάτι πόσο πιο γρήγορος είναι στο δεξί καρέ που οδηγάω smooth. Αυτό φυσικά θέλει εξάσκηση, αλλά με τον καιρό αν το δουλέψετε θα σας έρθει φυσικά. Και δείτε τώρα πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μετά από μόλις 8 στροφές. Χάος. Tip νούμερο 4. Άσε λίγο τον γκαζάκι. Συχνά ακούω να λένε πώς είμαι πιο αργός, δεν αφήνω πουθενά το πόδι από τον γκάζι. Και η απάντηση είναι γι' αυτό είσαι πιο αργός. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις παντού τάπα. Το ότι μπαίνεις παντού τάπα δεν πάει να πει ότι θα κάνεις και πιο γρήγορο χρόνο. Μπαίνοντας με πολλά χιλιόμετρα σε μια στροφή, μπορεί να έχει αποτέλεσμα να γλιστρήσει το kart και επειδή μπορεί να κουβαλήσει μόνο σε 1-2 χιλιόμετρα παραπάνω, μπορεί να γλιστρήσει. Και τι είπαμε, ρε, tip νούμερο 2. Μην το γλιστράς. Και όταν λέω άσε τον γκαζάκι, δεν χρειάζεται να είναι ένα μεγάλο lift. Μπορείς μέσα σε μια στροφή αντί να το πατάς 100% τον γκάζι να το πατάς 20, 30, 50, 60% ανάλογα. Tip νούμερο 5. Πάντα θα υπάρχει κάποιος πιο γρήγορος από σένα. Εκμεταλλεύσου το όμως αυτό. Θα μπεις στην πίστα και θα σε περάσει κάποιος πιο γρήγορος. Προσπάθησε να μείνεις πίσω του. Δες τι κάνει διαφορετικά από σένα. Δες που φρενάρει, που επιταχύνει. Άσε τους εγωισμούς στην άκρη και κοίτα να γίνεις εσύ πιο γρήγορος. Μπορεί να είναι μικρές οι διαφορές, αλλά μπορεί να δεις ένα σημείο που ξαφνικά ανοίγει απότομα η διαφορά σου μαζί του. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορείς εύκολα να καταλάβεις που χάνεις πολύ χρόνο. Και το τελευταίο tip, το έκτο tip για αυτό το βίντεο. Τράβα βίντεο τον εαυτό σου. Ξέρω αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο, δεν έχουμε όλοι κάμερες, αλλά άμα σου είναι εύκολο, με ό,τι τρόπο μπορείς, τράβα βίντεο τον εαυτό σου να κάνεις kart. Βλέποντας το βίντεο μετά με καθαρό μυαλό ξανά και ξανά, θα πάθεις πλάκα με το πόσα λάθη μπορεί να βρεις στην οδήγησή σου. Λάθη τα οποία όταν οδηγάς δεν μπορείς να τα καταλάβεις και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να τα διορθώσεις και να γίνεις καλύτερος. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, ξέρω, δεν έχουμε όλοι κάμερες, αν και τελευταία βλέπω αρκετές πίστες σου παρέχουν τη δυνατότητα να σου δώσουν μια κάμερα με ένα χαμηλό κόστος. Είναι νομίζω γύρω στα 3-4 ευρώ και σου δίνει αυτή μια action cam και μετά σου στέλνουν τα αρχεία. Ελπίζουμε αυτό το βίντεο πραγματικά να γίνετε πιο γρήγοροι όσοι το δείτε. Και άμα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο με tips ή αγώνες με go-kart στο κανάλι μου, κάντε ένα subscribe κάτω. Αν βρήκατε χρήσιμα αυτά τα tips, κάντε και ένα like. Ελπίζω πραγματικά να γίνετε όλοι πιο γρήγοροι, αλλά πιο αργοί από μένα. Και τα λέμε στην πίστα.